το πώς μπορεί μια οικογένεια, παρακαλώ, να προσφέρει αγάπη σε ένα παιδί. Εδώ με την Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την κυρία Κούλουμου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε, κυρία Κούλουμου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ακούμε συνεχώς από γνωστούς, φίλους, από ανθρώπους που μας τηλεφωνάνε, ότι είναι δύσκολο να υιοθετήσει κάποιος εδώ στην Κύπρο ένα παιδί. Όντως, υπάρχουν τόσες δυσκολίες? Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι εννοούν είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός διαθέσιμων παιδιών για σκοπούς υιοθεσίας. Και αυτό γιατί γενικά στο παγκόσμιο σκηνικό η Κύπρος θεωρείται χώρα μάλλον υποδοχής παιδιών σε ό,τι αφορά τις διακρατικές υιοθεσίες, παρά χώρα που μπορεί να προσφέρει παιδιά για υιοθεσία. Να εξηγήσω λίγο τι εννοώ με τούτο που λέω. Χώρες οι οποίες έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης για τις διακρατικές υιοθεσίες έχουν αναπτύξει μηχανισμούς μέσα από τους οποίους οι κεντρικές αρχές υιοθεσίας της κάθε χώρας διευθετούν τέριασμα παιδιών με υποψήφιους να υιοθετήσουν για σκοπούς υιοθεσίας διακρατικής. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν περισσότερα παιδιά διαθέσιμα για υιοθεσία. Για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Ναι, ναι. Και χώρες οι οποίες έχουν πολύ μικρό αριθμό. Και μία από αυτές είναι και η Κύπρος. Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν μικρό αριθμό διαθέσιμων παιδιών για υιοθεσία και επιπλέον μάλλον δεχόμαστε παιδιά παρά να αποστείλουμε. Όταν λέτε μικρό αριθμό, πόσα είναι τα παιδιά που υιοθετούνται από την Κύπρο, καθαρά από την Κύπρο? Κάθε χρόνο. Σήμερα έχουμε περίπου 150 υιοθεσίες σε εξέλιξη. 150 σε εξέλιξη. Από παιδιά που είναι στην Κύπρο και από το εξωτερικό. Από τις 150, περίπου οι 50 είναι διακρατικές υιοθεσίες, που σημαίνει ότι είναι παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό, και οι υπόλοιπες 100 είναι υιοθεσίες με παιδιά τα οποία είναι διαθέσιμα στην Κύπρο. Μάλιστα. Τι κριτήρια πρέπει να πληρεί ένα ζευγάρι για να μπορεί να υιοθετήσει? Υπάρχει ένα παιδάκι. Ναι. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την αξιολόγησή τους όσον αφορά τον γονικό τους ρόλο. Δηλαδή αξιολογείται τις συνθήκες διαβίωσής τους, τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Είναι οι συνθήκες διαβίωσης, είναι οι σχέσεις στην οικογένεια, είναι τα ίδια τα άτομα ως προσωπικότητες, πόσο ολοκληρωμένες προσωπικότητες είναι. Η οικονομική κατάσταση, φαντάζομαι. Και η οικονομική κατάσταση. Και η δυνατότητα τους να μεγαλώσουν ένα υιοθετημένο παιδί, κάτι που εξυπακούει μια πρόσθετη διαχείριση. Πώς θα το δείτε αυτό? Του θέματος της υιοθεσίας. Πώς το εντοπίζετε αυτό, αν μπορούν να το χειριστούν ή όχι? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Οι λειτουργοί χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές στη συνέντευξη. Και αποδίδεται μεγάλη σημασία και τουλάχιστον μία ή δύο συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους να υιοθετήσουν αφιερώνεται σε αυτό το ζήτημα και στις προεκτάσεις του να μην αποκαλύψει το ζευγάρι ότι το παιδί είναι υιοθετημένο. Ευτυχώς σήμερα η κυπριακή κοινωνία είναι πιο δεχτική σε αυτού του είδους τα φαινόμενα, με αποτέλεσμα να είναι και πιο εύκολο για τα ζευγάρια και τις οικογένειες να λένε την αλήθεια. Να αποκαλύπτουν ουσιαστικά. Ακριβώς. Και στο ίδιο το παιδί και στον γύρο τον κύκλο, ναι. Φυσικά, διότι καταλαβαίνετε ότι οπωσδήποτε και με μαθηματική ακρίβεια ένα παιδί θα μάθει ότι είναι υιοθετημένο και αν δεν το μάθει από τους γονιούς του, που είναι εκείνοι που φέρουν την πρώτη ευθύνη, θα το μάθει από τρίτους. Από τον γείτονα, από τον συγγενή, από τον φίλο και είναι χειρότερα. Από συμμαθητές κτλ. Θα το μάθει τραυματικά, δεν θα μπορεί να λύσει τις απορίες του και δεν θα τολμά να μιλήσει με τους υιοθετούντες γονείς του, γιατί δεν του έδωσαν την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια πόσα παιδιά έχουν υιοθετηθεί και είναι στην Κύπρο υιοθετημένα? Υπάρχει 150 το χρόνο, μας είπατε. Πάνω κάτω είναι αυτός ο αριθμός. Ναι. Περίπου. Κάποιες φορές μπορεί να είναι λιγότερα, κάποιες φορές περισσότερα. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις. Εντάξει, όμως είναι κάποιες χιλιάδες πολιτών. Και αν κάνω τώρα μια αίτηση, πληρώ όλα τα κριτήρια που έχετε πει. Μάλιστα. Σε πόσα καιρό θα είναι το παιδί στην οικογένεια της συγκεκριμένη? Εκεί πρέπει να πούμε ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας δεν είναι φορέας διάθεσης παιδιών για υιοθεσία. Είναι απλώς φορέας αξιολόγησης και φορέας που συνεργάζεται με το δικαστήριο
για την έκδοση του διατάγματος της υιοθεσίας. Άρα εσείς καθορίζετε αν πλήρει κάποιος τα προσόντα, πάμε μετά στο δικαστήριο. Μάλιστα. Και το δικαστήριο εκδίδει διάταγμα, τι εκδίδει? Διάταγμα υιοθεσίας. Και ποιος επιλέγει το παιδί που θα υιοθετήσουμε? Αυτή τη στιγμή είναι στον κάθε ενδιαφερόμενο να εντοπίσει παιδί. Είτε... Πώς το εντοπίζει δηλαδή? Αν είναι στην Κύπρο, πού θα αποταθεί? Αποτείνονται σε χώρες. Όχι σε χώρες, στην Κύπρο, για την Κύπρο. Στην Κύπρο. Ναι. Στην Κύπρο συνήθως ενημερώνονται από γνωστούς, από φίλους, ότι κάποιος ενδιαφέρεται να δώσει το παιδί για υιοθεσία. Εάν περιπέσει στη δική μας αντίληψη, εάν ένα παιδί είναι εγκαταληφθεί, και είχαμε περιπτώσεις στο παρελθόν που είδαν και το φως της δημοσιότητας. Ναι, και πρόσφατες μάλιστα. Ναι. Ακριβώς. Εγκαταλείπεται ένα παιδί, εκεί εμείς αναλαμβάνουμε. Στη βάση και των ιδιαιτερότητων που και ήδη οι υποψήφοι να υιοθετήσουν, καθορίζουν, προχωρούμε τοποθετώντας. Εκεί όμως είναι μια εξαιρετική περίπτωση, γιατί κατά κανόνα στην Κύπρο οι υποψήφοι εξασφαλίζουν μόνοι τους παιδιά. Δηλαδή ξέρουν τις οικογένειες. Από πληροφορίες. Πώς μπορείτε να δείτε εσείς αν όντως αυτή η οικογένεια που έχει αυτό το παιδί θέλει όντως να το δώσει για υιοθεσία και δεν έχει δεχτεί πιέσεις ή δεν έχει δεχτεί χρηματικά, τέλος πάντων, ανταλλάγματα? Πώς το βλέπετε, πώς το εντοπίζετε? Για αυτό το θέμα, ξέρετε ότι υπάρχουν κατά καιρούς ζητήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όντως. Ο νόμος απαγορεύει ρητά το χρηματισμό. Αυτό το ξέρουμε, ναι. Δεν επιτρέπεται. Ο δικός μας ρόλος είναι να διασφαλίσουμε πρώτιστα τα συμφέροντα του παιδιού. Εμάς αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο. Πρέπει να πούμε ότι εάν για παράδειγμα μία μητέρα έρθει κοντά μας ή πληροφορηθούμε ότι έχει ανησυχίες και πάμε εμείς κοντά της και μας πει εγώ ενδιαφέρομαι να κρατήσω το παιδί, αλλά δεν μπορώ να το συντηρήσω για τον χ ή τον ψ λόγο, τότε δική μας υποχρέωση και με βάση και τις διεθνείς συμβάσεις που η Κύπρος έχει κυρώσει, είναι να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να ενισχύσουμε την μητέρα για να κρατήσει το παιδί της. Γιατί ένας κανόνας ο οποίος ισχύει διεθνώς είναι ότι η φυσική οικογένεια έχει προτεραιότητα. Μάλιστα, και μετά όλοι οι υπόλοιποι και που ζητούν υιοθεσία. Πρέπει να έχει το παιδί που υιοθετείται επαφή με, την φυσική του μητέρα, τέλος πάντων. Να σας πω, υπάρχουν περιπτώσεις που η ίδια η φυσική μητέρα δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται. Όχι, στις περιπτώσεις που ενδιαφέρεται. Ή θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Εκεί περιπλέκονται τα πράγματα. Δεν υπάρχει πλέον καμιά σχέση. Δηλαδή, η νομική πράξη της υιοθεσίας είναι μια πράξη αμετάκλητη, μέσα από την οποία μεταβιβάζονται όλα τα δικαιώματα και όλες οι υποχρεώσεις από το φυσικό, το βιολογικό γονιό, στον υιοθετούντα. Άρα πλέον δεν υπάρχει φυσική μητέρα. Μητέρα είναι η υιοθετούσα. Άρα δεν υπάρχουν δικαιώματα γονικά για να θελήσει να δει έναν παιδί. Τα ίδια τα παιδιά όμως, σε κάποια ηλικία, να ξέρετε ότι... Πότε πρέπει να το μαθαίνουν τα παιδιά? Αμέσως. Αμέσως. Από τις πρώτες μήνες που αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Μέσα από το παραμύθι, μέσα από τις ιστορίες. Αμέσως. Δηλαδή θα πρέπει να είναι βίωμα των παιδιών αυτό. Αμέσως. Από τον πρώτο μήνες της ζωής τους. Ναι, κάτι μας λέγατε για τα παιδιά. Όταν τα ίδια τα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά είναι πάρα πολύ συχνό την περίοδο που αναζητούν την ταυτότητα τους, που θα ολοκληρώσουν την προσωπικότητα τους. Είναι εφηβεία βασικά. Είναι που αρχίζουν να έχουν προβληματισμούς. Σε ποιο μοιάζω? Μοιάζω στη μητέρα μου, μοιάζω στον πατέρα μου, έχω αδερφιά. Αντιλαμβάνεστε, ερωτήσεις φυσιολογικές, τις οποίες εσείς μπορείτε να απαντήσετε ή μπορεί να τις γνωρίζετε γιατί έτυχε να τις ακούσετε χωρίς καν να υποβάλλετε την ερώτηση. Τα υιοθετημένα παιδιά έχουν ανάγκη να μάθουν όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι είναι συχνά σε εκείνη την ηλικία που ζητούν να συναντήσουν τους βιολογικούς γονείς. Και τι γίνεται? Πολλές τους πάμε και βλέπουν τους γονείς τους, τι κάνουν? Πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες έχουν διευκολύνει τα παιδιά τους να συναντήσουν τους βιολογικούς γονείς. Κατά κανόνα τα παιδιά μετά δηλώνουν ότι εγώ καταλαβαίνω ότι αυτούς που αγαπώ είναι αυτοί που με έχουν μεγαλώσει και ουσιαστικά γονιός είναι εκείνος που σε μεγαλώνει. Αλλά έχουν ανάγκη, έχουν την περιέργεια, να θέλετε, τη φυσική περιέργεια που είναι απόλυτα κατανοητόν, να δουν τον άνθρωπο που τους γέννησε. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο γονιός, για δικούς του λόγους, που είναι απόλυτα σεβαστή ο βιολογικός, δεν θέλει να συναντήσει τα παιδιά.
Εκεί εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε αν φτάσουν κοντά μας, γιατί έχουμε περιπτώσεις, ξέρετε, που μας στέλνουν και επιστολές και ζητούν να τους διευκολύνουμε για να βρουν τις ρίζες τους. Υπήρξαν περιπτώσεις που κάποιοι όταν γνώρισαν τις ρίζες τους ήθελαν να επιστρέψουν στην πρώτη οικογένεια. Ή είναι σπάνιες περιπτώσεις. Τούτον είναι ακραίο. Είναι ακραίο, είναι ναι. Ακραίο. Πραγματικά ακραίο. Γιατί κατά κανόνα υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες είναι καλύτερες. Δεν το αποκλείω αυτό όμως. Ό,τι μπορεί να γίνει. Ναι. Το ότι είδαμε πρόσφατα κάποιες περιπτώσεις που πέθανε η μητέρα ή απουσιάζει ο πατέρας, είναι ξέρουμε που είναι ο πατέρας, και είναι κάποια παιδιά εκεί που θέλουν, ψάχνουν ένα σπίτι. Τι γίνεται, ποιος καθορίζει το που θα πάνε. Θα δείτε δηλαδή ποιοι αιτούνται, ποιοι θέλουν να υιοθετήσουν και θα εντοπίσετε ποια είναι η κατάλληλη οικογένεια για να πάει το παιδί. Τώρα, ένα παιδί που κάποιος πεθαίνει δεν σημαίνει ότι αυτόματα είναι και διαθέσιμο για υιοθεσία. Πώς θα διαφανεί αυτό? Η διαθεσιμότητα ενός παιδιού για υιοθεσία είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς από ενέργειες που σχετίζονται με την διερεύνηση του οικογενειακού περιβάλλοντος, γιατί η οικογένεια, όπως είπαμε, έχει προτεραιότητα. Άρα, εάν εξαντλήσουμε όλα τα άλλα περιθώρια και δούμε ότι είναι παιδί που μπορεί να δοθεί για υιοθεσία, με βάση την εικόνα που έχουμε και τα στοιχεία που έχουμε ενώπιον μας, ναι, οπωσδήποτε το παιδί θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο να πάει σε μια οικογένεια με την διαδικασία της υιοθεσίας. Μάλιστα. Και αν μου επιτρέπετε, αν και δεν μ' άρεσε να αναφέρομαι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μιλώ για τον 5χρονο στη Λάρνακα. Βρέθηκε η οικογένεια, πού είναι το παιδάκι τώρα? Αν θέλετε, μου απαντάτε. Είναι προσωπικά δεδομένα. Το ξέρω ότι είστε σε δύσκολη θέση. Ό,τι μπορείτε να μου πείτε. Ναι, ότι ενεργώ ως νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού. Μάλιστα. Είναι σε παιδική στέγη τώρα το παιδί, είναι σε καλά χέρια? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι σε καλά και ασφαλή χέρια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όπως οποιοδήποτε γονιός δεν θέλει να αποκαλύπτει πληροφορίες για τα παιδιά του, αυτό ισχύει και για μας, γιατί είναι νομικά παιδί μας. Άρα είναι δηλαδή όλα τα παιδιά διασφαλισμένα σε πολύ καλά χέρια. Ακριβώς. Γιατί βλέποντας ένα παιδί και βλέποντας κάποιες συνθήκες, αυτοί που θέλουν να υιοθετήσουν το παιδί, λέει γιατί δεν μου το δίνουν εμένα, γιατί δεν το δίνουν, ξέρω εγώ, στο δίπλα. Άρα εσείς θεωρείτε ότι θα κάνετε το καλύτερο του παιδιού. Ακριβώς. Παρεμβάσεις δέχεστε, δηλαδή μπορεί να σας πάρει ένας υπουργός και να σας πει, δώστε αυτό το παιδί σε αυτή την οικογένεια, ή ένας βουλευτής και να σας πει, βοηθήστε αυτή την οικογένεια να πάρει αυτό το παιδί. Εμείς εξηγούμε πάντα την νομοθεσία. Την εξηγείτε, ναι. Άλλο ρώτησα, αν δέχεστε παρεμβάσεις. Διαχειριζόμαστε με πολύ προσοχή, γιατί αυτά είναι πράγματα που διαχρονικά μπορεί να συμβούν. Εξηγούμε πώς έχουν τα πράγματα και κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά. Γι' αυτό καμιά φορά μπορεί να μην υπάρχει και ταύτιση απόψεων με κάποιους άλλους. Και πάντα αυτό που υπενθυμίζω είναι ότι ο δικός μας ρόλος είναι πρώτιστα τα συμφέροντα του παιδιού και όχι τα συμφέροντα Μάλιστα. του οποιοδήποτε ενήλικα. Ξεκάθαρο. Επειδή μιλάμε για παιδιά, έχουμε καλά νέα, έχουμε μία είδηση που αφορά τα επιδόματα. Μείνετε κοντά μου να ακούσουμε τι έχει να μας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Μανουσάκης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Όπως το είπες και εσύ, Νίκητα, καλό μεσημέρι, είναι καλά τα νέα, ευχάριστα τα νέα, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, θα προχωρήσει στην έκτακτη καταβολή του επιδόματος τέκνου σε τρίτεχνες, πολύτεχνες και μονογονεϊκές οικογένειες για το 2014. Να πούμε, Νικήτα, ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, τρίτεχνες, πολύτεχνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν επίδομα τέκνου σε μηνιαία βάση Μάλιστα. για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, θα τους καταβληθεί το επίδομα βάσει των στοιχείων της περσινής αίτησής τους, με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους να μην ξεπερνά τις 39.000 ευρώ. Τώρα, το επίδομα για τους μήνες αυτούς, Νικήτα, θα καταβληθεί εκτάκτως, καθότι, για να διευκρινίσουμε, όπως είναι γνωστό, η σχετική νομοθεσία προνοεί την καταβολή του επιδόματος τέκνου σε δικαιούχους, δηλαδή σε όλους αυτούς που αναφέραμε, μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να λάβουν αυτό το έκτακτο επίδομα όλοι οι δικαιούχοι μετά τον Απρίλιο. Τώρα, επισπεύδεται, φαίνεται, με βάση την επίσημη ανακοίνωση, αυτή η καταβολή του επιδόματος θα γίνει εκτάκτως για τους μήνες που είπαμε. Και οι πληρωμές, φαντάζομαι, θα γίνουν μέχρι τέλος του μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από το μήνα Απρίλιο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, και μετέπειτα η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων θα συνεχίσει να καταβάλει επίδομα τέκνου σε μηνιαία βάση μόνο στις οικογένειες οι οποίες υπέβαλαν νέα αίτηση. Και αυτή έχει εξεταστεί. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Μανουσάκη. Κυρία Κούλουμου, τα παιδιά που είναι στις παιδικές στέγες, μπορεί κάποιος με τη σχέση που θα αναπτύξει με αυτά τα παιδιά να τα υιοθετήσει στην πορεία?
δεν είναι όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε παιδικές στέγες που είναι διαθέσιμα για υιοθεσία. Αυτά που είναι. Αλλά εκεί που εμείς καταρχήν επιδιώκουμε, ακόμα και εκεί που δεν μπορεί ένα παιδί να υιοθετηθεί, να μην παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε παιδικές στέγες, αλλά να τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Η ανάδοχη οικογένεια είναι μια οικογένεια η οποία δέχεται επιπληρωμή να φροντίζει παιδιά υπό την νομική μου φροντίδα. Μάλιστα. Ακόμα και εκεί όπου δεν μπορεί ένα παιδί να υιοθετηθεί, προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να το τοποθετήσουμε σε ανάδοχες οικογένειες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία με κάποια δουλειά που γίνεται με την βιολογική οικογένεια μπορούν να επιστρέψουν. Και μάλιστα υπάρχουν και παιδιά τα οποία επιθυμούν διακαώς να επιστρέψουν στη βιολογική οικογένεια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εκεί αξιολογούμε τα δεδομένα του κάθε παιδιού κατά περίπτωση και προχωρούμε. Δεν είναι πρόθεση κανενός μας να μένουν τα παιδιά σε παιδικές στέγες. Έχει αυξηθεί λόγω κρίσης ο αριθμός των παιδιών στις παιδικές στέγες? Δεν είναι τα οικονομικά προβλήματα που συνήθως που οδηγούν παιδιά σε παιδικές στέγες. Αντίθετα, είναι άλλα σοβαρότατα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν αφήνουν περιθώριο. Γιατί ξέρετε, μόνο ένα οικονομικό πρόβλημα λύνεται με μια οικονομική παροχή. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Είναι όλα τα υπόλοιπα τα οποία δημιουργούν δυσκολίες σοβαρές για τα παιδιά και υποχρεωνόμαστε να ζητήσουμε μετακίνησή τους με δικαστικά διατάγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες, κύριε Γκουλουμού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλύτερα.